τώρα υπήρξαν προσωπικές αναφορές και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Για πάμε στον Ευάγγελο Βενιζέλο, να σου πω ότι έχει δίκιο ο Ιορδάνης που είπε λίγο πριν στο ρεπορτάζ του ότι δεν είπε πουθενά ο κ. Παπανδρέου ότι εγώ δεν θα είμαι υποψήφιο. Βέβαια, από όλο τον τόνο τη ομιλία του ήταν φανερό ότι δεν θα είναι. Άλλωστε, κάποια στιγμή, αν το πρόσεξε κάποιο, είπε ότι αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη τη η επόμενη ηγεσία. Στην ομιλία του. Επίσης έκανε ένα απολογισμό του τι έκανε αυτά τα δύο χρόνια. Προσπάθησε μαζί και να εξηγήσει γιατί φτάσαμε στο μνημόνιο. Βέβαια, η αυτοκριτική ήταν πάρα πολύ έτσι. Ήταν πολύ απαλή. Έτσι. Δεν πήγε σε καμία από τις αποφάσεις του, δεν τις σχολίασε γιατί φτάσαμε στο μνημόνιο. Αν έπρεπε να πάρει τότε τις αποφάσεις, κατηγόρησε περίπου ότι του κάνουν κριτική ότι για το ότι άργησε να πάρει εκείνες τις αποφάσεις που έπρεπε ώστε να αποφύγουμε ενδεχομένως το IMF και το μνημόνιο. Εκεί το πέρασε χωρίς να το. Πάντα κάποιοι άλλοι έφταιγαν. Με πάση περιπτώσει, η αυτοκριτική του ήταν πάρα πολύ, πολύ επικίνδυνη με τον εαυτό του, θα έλεγα, για ό,τι έγινε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Βενιζέλο, ήταν πολλές φορές προσπάθησε έτσι να υπάρχει ένα συναισθηματικό τόνο στην σχέση με τον κύριο Παπανδρέου. Μάλιστα, ξεκίνησε, ξέρεις, λέγοντας ότι έχουμε συγκρουστεί στο παρελθόν, αλλά αυτούς τους 7 μήνες που συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και δείξαμε ότι εμείς οι δύο εννοούμε την ενότητα. Ήταν έτσι, είχε μια πολύ φιλική διάθεση ο κύριος Βενιζέλος. Και κάποια στιγμή σχολίασε βέβαια και τα όσα λέγονται ότι υπάρχει θέμα διαρχίας, ότι ο κύριος Παπανδρέου θέλησε να του παραδώσει την εξουσία. Νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε πώς ακριβώς το σχολίασε. Άκουσα διάφορα ότι θα μου έδινε ο κύριος Παπανδρέου το δαχτυλίδι ή ότι συμφωνήσαμε σε μια θολή διαρχία. Μιλάω πάντα με ευθύτητα. Να μην πάμε, είπε ο κύριος Βενιζέλος, σε υπολανθάνουσα πολυαρχία ή αναρχία μπροστά στις εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τους εσωτερικούς ρυθμούς του Πασόκ. Συνέχισε δηλαδή λέγοντας ότι εγώ θα ασχοληθώ με τη σωτηρία της χώρας, δεν μπορώ να ασχοληθώ με όλο αυτόν τον μικρό κόσμο του Πασόκ και με τις εσωτερικές διαδικασίες για τη διαδοχή. Γι' αυτά υπάρχει χρόνος το Μάρτιο. Αυτά λοιπόν για τις εξελίξεις του Πασόκ. Με δύο σημαντικά αγκάθια να παραμένουν στις συνομιλίες για το κούρεμα του ελληνικού χρέους, οι τραπεζίτες θα επανέλθουν την ερχόμενη Τετάρτη έχοντας στις βαλίτσες τους νέες προτάσεις ώστε να ξεπεραστούν οι σημαντικές διαφωνίες που υπάρχουν. Οι συνομιλίες για το PSA έχουν σταματήσει, δεν έχουν όμως καταρρεύσει και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις των επόμενων ημερών. Το πρώτο μεγάλο αγκάθι είναι το επιτόκιο που θα έχουν τα νέα ομόλογα. Η Γερμανία επιθυμεί πολύ χαμηλό επιτόκιο, 2,8 έως 3,2%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακόμη πιο χαμηλό, που δεν θα ξεπερνά το 2,5%. Η Ελλάδα δεν θέλει να είναι μεγαλύτερο από 4%, ενώ αντίθετα οι τραπεζίτες θέλουν ένα επιτόκιο 5 έως και 5,5%. Το δεύτερο μεγάλο αγκάθι είναι η συμμετοχή των ομολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τραπεζίτες θέλουν κούρεμα των ομολόγων και της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης, ενώ από την πλευρά της η τράπεζα το έχει αποκλείσει. Εάν όμως συμμετάσχει, από τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πόσα άραγε θα κουρευτούν? Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές. Διατηρώ την προσήλωση και την αυτοπεποίθησή μου. Η ορθολογικότητα θα επικρατήσει γιατί η πρωτοβουλία αυτή είναι προς το κοινό συμφέρον της Ελλάδας, των ιδιωτών πιστωτών και όλων των θεσμικών της εταίρων. Η Ελλάδα θα χρειαστεί 40 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού τομέα έναντι 30 δισεκατομμυρίων ευρώ που προέβλεπε η Συμφωνία του Οκτωβρίου. Όμως το κρίσιμο θέμα για την Ελλάδα δεν είναι μόνο το ποσοστό του κουρέματος, αλλά το κέρδος σε χρήματα για τη χώρα, δεδομένου ότι η Συμφωνία προβλέπει μία μείωση 100 δισεκατομμυρίων, όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαμηνύει ότι θα πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον 110 δισεκατομμύρια ευρώ για να είναι βιώσιμο. Για να δούμε όμως τι σημαίνει για την Ελλάδα το κούρεμα σε δισεκατομμύρια ευρώ και ποιο θα είναι το όφελος σε σχέση με το επικρατέστερο σενάριο που θέλει για κάθε 100 ευρώ χρέος να δοθούν 15 ευρώ σε μετρητά και ακόμη 35 ευρώ σε νέα ομόλογα 30 ετούς διάρκειας. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν το κούρεμα θα γίνει με την ονομαστική ή την πραγματική αξία των ομολόγων. Διότι αν γίνει με τη σημερινή ονομαστική αξία, τότε το χρέος θα μειωθεί κατά 50%, δηλαδή κατά 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν όμως γίνει με την πραγματική τιμή των ομολόγων, τότε το κούρεμα είναι πολύ μεγαλύτερο, προσεγγίζοντας το 65,5%, δηλαδή το χρέος θα μειωθεί κατά περίπου 135 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Συμφωνία για τη Μείωση του Δημόσιου Χρέους, μια σύνθετη διαδικασία από μόνη της, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί χωρίς να κλείσει διαπραγμάτευση
για το νέο οικονομικό πρόγραμμα της χώρας. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Τρόικα έχει διαμηνήσει στην κυβέρνηση ότι αν δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία για τους τεχνικούς όρους της ανταλλαγής των ομολόγων, τότε δεν θα ξεκινήσει τις συζητήσεις για το δεύτερο πακέτο στήριξης. Η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βαθαίνει, πυροδοτώντας όξυνση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Αυτή η εξέλιξη σε αυτή τη φάση κρίνει το μέλλον της Ευρωζώνης και τη θέση της Ελλάδας, όχι οι θυσίες του λαού, όπως ψευδέστατα ισχυρίζεται η κυβέρνηση Παπαδήμου. Τα αγόρασε με 70-65-75% της ονομαστικής τους αξίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν επιτρέπεται να κερδοσκοπήσει εις βάρος της Ελλάδος. Μια κρουαζιέρα που εξελίχθηκε σε τραγωδία. 3 νεκροί, 14 τραυματίες, δεκάδες αγνοούμενοι. Θα μου τα δημέρα. Παιδε όλα. Πάνικο totale, la gente che correva da tutte le parti. Το πλοίο Concordia στις 9.30 χθες βράδυ προσκρούει σε Ύφαλο σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Τοσκάνης. Σκοτάδι, πανικός. Ο κόσμος τρέχει και τα τραπέζια στα σαλόνια αναποδογυρίζουν. La nave ha girato, è andato. Quindi non è andata bene, abbiamo sentito che ci sono invece. 30 λεπτά αργότερα, στις 10 η ώρα Ιταλίας, όλοι έχουν καταλάβει ότι το πλοίο έχει σοβαρό πρόβλημα. Έχει αρχίσει να γέρνει προς την δεξιά του πλευρά. Eravamo al ristorante, sono caduti tutti i piatti, tutto perché la nave si è andata tutta da una parte. Μόνο κατά τις 11, σύμφωνα με μάρτυρες, το πλήρωμα ζητά από τους επιβάτες να βγουν στη γέφυρα. Non abbiamo fatto in tempo a capire cos'era successo, che si è piegata di 45 gradi sul lato. Panico, corri, corri, fuggi, fuggi, finché siamo saliti su. Οι πιάνοι πιο alti, quarto e quinto piano. Στις 11.30 αρχίζουν να ρίχνονται στη θάλασσα ισοσίβιες λέμβοι, με μεγάλη όμως δυσκολία και καθυστέρηση. Και σε σποστάλα ούτε από μια parte, από dall'altra. Niente, rumori, niente. Sembra arenato, come se avessero preso un banco di sabbia. Στο Concordia επέβαιναν και τρεις Έλληνες, οι οποίοι είπαν στον Αλφα. Το πλήρωμα άργησε να αντιδράσει και φάνηκε ότι δεν υπήρχε οργάνωση. Ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά. Οι ιταλικές αρχές λειτουργήσαν άψογα. Όλοι οι επιβάτες συμφωνούν. Δεν δόθηκαν σαφείς οδηγίες. Το προσωπικό ήταν άπειρο. Οι soccorsi sono arrivati subito. Dalla terraferma sì, ma è la nave che non ha dato segnale alla guardia costiera dell'isola del Giglio di venirci a prendere. Quindi è stata una negligenza di quelli della nave. I soccorsi, un disastro, un vero disastro, hanno ritardato molto. 100 τουλάχιστον άτομα έπεσαν, γλίστρισαν στη θάλασσα όταν το πλοίο άρχισε να γέρνει. La nave ha cominciato a muoversi, un rumore, un panico da film. Piatti per terra, gente che correva, gente che cadeva per le scale. We jump on the sea. Then we just swim. And then luckily there's an island near us. Luckily, on that island we saved us. Το πολυτελές αυτό κρουαζιερόπλοιο είχε σαλπάρει χθες από το λιμάνι της Τσιβιταβέκια κοντά στη Ρώμη για οκταήμερη κρουαζιέρα με σταθμούς στη Μασσαλία, την Βαρκελόνη, τη Μαγιόρκα και το Κάλιαρι της Σαρδινίας. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, μέχρι το απόγευμα οι αγνοούμενοι ήταν 70. Κάποιοι υπάρχει ελπίδα να βρίσκονται ακόμη σε σπίτια στο νησί Τζίλιο. Κάποιοι άλλοι όμως μπορεί να έμειναν εγκλωβισμένοι όταν το πλοίο βυθίστηκε. So they were pushing each other and the crew was trying to help the passengers. A lot of people was falling down the stairs and they were hurt because things fell on them. And people, when they had to get on the ship, on the boat, the lifeboat, everybody was pushing each other. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών, πρόκειται ίσως για ανθρώπινο λάθος. Το πλοίο βρισκόταν έξω από την προγραμματισμένη πορεία πλεύσης. Ο κυβερνήτης ανακρίθηκε και ξεκίνησαν τρεις ξεχωριστές έρευνες. Terrible, terrible, terrible. Ha muerto gente todo. No, fallo eléctrico. Contra la roca. Ha muerto gente todo. Un panico totale. Vedere una nave che sta affondando, perché la nave sta affondando. Κανείς δεν περίμενε η κρουαζιέρα αυτή αρώμα δαγκρούμι, άρωμα εσπεριδοειδών, όπως τη διαφήμιζαν να έχει τέτοιο φοβερό επίλογο. Difficilmente te la spiego, la puoi capire. Purtroppo, ringraziamo il Signore che la possiamo contare. Noi eravamo vestite leggerissime, quindi non sapevamo che cosa fare. Από τη Ρώμη, για τον Αλφα, Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγελάκη.